σελίδα 676. Είναι από το βιβλίο Ιερεμίας ο προφήτης, κεφάλαιο σίγμα ταφ, 6 κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 676, σίγμα ταφ κεφάλαιο και 16 εδάφιο. Από το Λόγο του Θεού, τον αψευδή και το θεόπνευστο. Ούτω λέγει Κύριος, στείτε επί τα σωδούς και ιδέτε και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων που είναι η αγαθή οδός και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε βρει η ανάπαυση στα ψυχά σας. Αλλά αυτοί είπαν δεν θέλουμεν περιπατήσει εν αυτή και κατέστησα σκοπούς εφ' ημάς λέγον ακούσατε τον ήχον της άλπικος αλλά είπαν δεν θέλουμε να ακούσει. Δια τούτο ακούσατε έθνη και εσύ συναγωγή γνώρισον τι είναι μεταξύ αυτών. Άκουε γη, ιδού εγώ θέλω φέρει κακόν επί των λαών τούτων, των καρπών των διαλογισμών αυτών, διότι δεν επρόσεξαν εις τους λόγους μου και εις τον το νόμο μου, αλλά απέρριψαν αυτών. Τι προς εμέ οφερόμενος Λίβανος από Σεβά, και το από γης μακράς ευώδες κυμνάνουμουν. Τα ολοκαυτάματά σας δεν είναι δεκτά και οι θυσίες σας δεν είναι βάρεστη είσαι με. Για τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού εγώ θέλω βάλει προσκόμματα έμπροσθεν του λαού τούτου και οι πατέρες και οι ομού θέλουν συν προσκόψει επ' αυτά. Ο γείτον και ο φίλος αυτού θέλουν συν απολεστεί αμήν. Ο Θεός βλέπει το λαό των ειδικών του, της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και τον παντοτινό λαό του, γιατί ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο για τότε, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και είναι χθες, σήμερα και στον αιώνα. Όλα θα παρέλθουν. Όλα θα παρέλθουν, όσα βλέπουμε, όλα είναι. Δεν είναι ασάλευτα, είναι σαλευόμενα. Όλα θα παρέλθουν. Όσα βλέπουμε, όσα ακούμε, όσα ξέρουμε, όσα ζούμε. Και τα πρόσωπα και τα πράγματα και οι καταστάσεις και οι περιστάσεις. Όλα θα παρέλθουν. Μόνο ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μένει εις τον αιώνα. Ο Θεός λοιπόν στον οποίο ανήκει να εφορά επάνω σε όλους τους ανθρώπους, βλέπει το λαό του να φέρνει Λίβανο για θυμιάματα, για προσφορές, για ευχαριστίες, ευώδες θυμίωμα από μακράν, από τη Σεβά, πανάκριβο και εκλεκτό. Σήμερα το ευώδες θυμίαμα είναι οι προσευχές των Αγίων, μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού. Βλέπει λοιπόν, θα έλεγα, το λαό του να προσεύχεται με εκλεκτές προσευχές, καθώς και κοινάμωμον από γης μακράς ευώδες. Προσευχές με το νου, προσευχές με το πνεύμα. Ακόμη βλέπει και λέγει τα ολοκαυτώματά σας δεν είναι δεκτά ούτε η θυσία σας ευαρέστησε με. Βλέπει να προσφέρουν ολοκαυτώματα, θυσίες με όλη τους την καρδιά, αλλά τους πληροφορεί ότι δεν είναι ευάρεστες ούτε δεκτές. Δηλαδή θα λέγαμε σήμερα, βλέπει έναν χριστιανό, μια οικογένεια, μια τοπική εκκλησία να προσεύχονται με το νου και με το πνεύμα, με χαρίσματα, να δοξάζουν. Βλέπει ακόμη να υπηρετούν, να προσφέρουν τα σώματά τους θυσία ζώσα, αγία ευάρεστο εις το Θεό κατά τη γνώμη τους, και έτσι να λατρεύουν το Θεό, να υπηρετούν, να προσφέρουν, να
έρχονται συνέχεια στην Εκκλησία να μην λείπουν, να βοηθάνε όλους όσους έχουν ανάγκη, πνευματικά, υλικά. Αλλά ο Θεός λέει, μάταιον είναι τούτο που κάνετε. Απίστευτο, ε. Δηλαδή να κάνω όλα όσα νομίζω ότι θέλει ο Θεός, να τα κάνω καλά, να τα κάνω και με ζήλο, και να μου λέει ο Θεός, δεν είναι ευάρεστα στους οφθαλμούς μου. Δεν έχουν αποτέλεσμα, είναι άχρηστα. Να επισκέπτομαι ασθενείς, να επισκέπτομαι αδελφούς, να κάνω ό,τι μπορώ. Και να λέει ο Θεός, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα όσα κάνεις είναι ματαιώτης. Δεν υπάρχει όφελος και ωφέλεια. Μα είναι δυνατόν να πιστεύω στο Θεό, να ανάβω καντήλια, να κάνω ό,τι μπορώ και να έρχεται ο Θεός και να μου λέει, δεν είναι αρεστόν αυτό είσαι με. Πρέπει να υπάρχει κάποια εξήγηση, και αυτή η εξήγηση είναι τόσο σημαντικό γεγονός, γιατί αφορά όλους μας και κάθε έναν από μας προσωπικά. Σε αυτό λοιπόν το λαό λέει ο Θεός. Μιλάει ο Θεός, ούτω λέγει Κύριος. Σταθείτε εκεί που είσαστε, σταματήστε πλέον. Μην τρέχετε, μην αγωνίζεστε, μην θυσιάζετε, μην προσφέρετε, μην προσεύχεστε. Σταθείτε, δέστε, παρατηρήστε. Έλθετε εις αυτόν, παρατηρήστε καλά. Και στο τέλος ρωτήστε. Τι να ρωτήσετε? Περί των αιωνίων τρίβων του Κυρίου, τους αιώνιους δρόμους, τους αιώνιους νόμους του Θεού. Και ψάξτε να βρείτε πού είναι η αγαθή οδός, που αν περιπατήσετε σε αυτήν, τότε και μόνο τότε θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Δηλαδή, μην περιμένετε να βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας, στις προσευχές, στις νηστείες, στα αγαθά έργα, στα καλά έργα, στη βοήθεια που προσφέρετε, στην υπηρεσία που δίδετε. Μην περιμένετε να βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας αν δεν περπατάτε στην αγαθή οδό. Όλο δηλαδή το μυστικό του Θεού περί των αιωνίων τρίβων, και γιατί λέει αιώνιους τρίβους, αιώνιους δρόμους? Γιατί υπάρχει ο δρόμος του ψεύδους, υπάρχει ο δρόμος της περηφάνειας. Αιώνιοι δρόμοι είναι αυτοί, απαρχής υπάρχουν, της φιλοδοξίας, της ματαιότητας. Αλλά υπάρχει και ένας δρόμος, ο δρόμος της δικαιοσύνης του Θεού. Ένας δρόμος, ο δρόμος της δικαιοσύνης του Θεού. Γι' αυτό ο Χριστός λέει, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και όλα τα άλλα τα οποία σας λείπουν και τα ψάχνετε θα σας προστεθούν, θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Εκείνο που έχει σημασία είναι λοιπόν να βρούμε τον δρόμο της δικαιοσύνης του Θεού. Δεν έχει δηλαδή καμία σημασία το τι αποφάσεις παίρνω εγώ να κάνω, εάν πρώτα δεν πάω στο Θεό να τον ρωτήσω αυτόν τι πρέπει να κάνω. Δεν κάνουμε αυτό που μας αρέσει, ούτε αυτό που θέλουμε, ούτε αυτό που νομίζουμε. Θα οδηγηθούμε σε αιώνιους τρίβους μακριά από την οδόν της δικαιοσύνης. Από τη δικαιοσύνη του Θεού, από την αλήθεια του Θεού και από τη ζωή του Θεού που είναι ο Χριστός.
Είναι λοιπόν σήμερα μια μέρα που πρέπει να επανεξετάσουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να σκεφτούμε καλά, να παρατηρήσουμε, να σταματήσουμε πρώτα απ' όλα. Από ό,τι κάναμε, από ό,τι κάνουμε, από ό,τι σκεφτόμαστε, από ό,τι θέλουμε, από ό,τι νομίζουμε, να σταματήσουμε. Και να έλθουμε εις εαυτόν και να σκεφτούμε καλά και βασικά να ρωτήσουμε ποιον άλλον από τον Κύριο. Να μου φανερώσει τον αιώνιο δρόμο της δικαιοσύνης του. Αυτό έχει σημασία. Ο αιώνιος δρόμος της δικαιοσύνης του. Να ρωτήσουμε τον Κύριο. Δηλαδή, να το πω όπως μου το έδειξε ο Θεός, μπορείς να κάνεις ένα κλικ στο μυαλό σου, στη σκέψη σου και να πάψεις να σκέφτεσαι και να πάψεις να ονειρεύεσαι, να σχεδιάζεις, να προγραμματίζεις, να πάψεις να μεριμνάς, να αγωνιάς, να ταράζεται η ψυχή σου, να φοβάσαι. Είναι μία απόφαση που μπορείς να την πάρεις τώρα, αυτή τη στιγμή. Να πάρουμε αυτή την απόφαση. Να βάλουμε μία τελεία σε όλες τις σκέψεις μας, τις γνώμες μας, τα προγράμματά μας, τα σχέδιά μας, τους φόβους μας, τις ανησυχίες μας, τις αγωνίες μας, τις προσωπικές μας, τις οικογενειακές μας, τις επαγγελματικές μας, τις εκκλησιαστικές μας. Γιατί όσο και αν συνεχίζουμε με τις δικές μας απόψεις, τόσο ανάπαυσης δεν θα υπάρχει στη ζωή μας. Και να πάμε στον Κύριο να τον ρωτήσουμε. Κύριε Θεέ μου, θέλω να μου φανερώσεις την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω, την οποία εσύ έχεις ετοιμάσει προκαταβολής κόσμου, την οδόν την οποία πρέπει να μου αποκαλύψεις, να την καταλάβω, να την περπατήσω, γιατί ξέρω ότι μόνο αυτή η οδός έχει ανάπαυση στην ψυχή μου. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, αδερφοί, θα μπλεκόμαστε όλο περισσότερο με τις σκέψεις μας, όλο περισσότερο με αυτά που ακούμε, με τις σκέψεις των άλλων. Θα μπλεκόμαστε όλο περισσότερο σε μεγαλύτερη ταραχή, όλο και περισσότερο σε μεγαλύτερη αγωνία και σε φόβο, σε ανησυχία, ιδίως στις έσχατες αυτές οι μέρες που οι καιροί είναι κακοί. Αλλά ο Θεός μας λέει ότι υπάρχει αγαθή οδός για σένα. Υπάρχει αγαθή οδός για σένα που αν την περπατήσεις θα βρεις ανάπαυση στην ψυχή σου. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι να τη βρούμε, γιατί θα μας την αποκαλύψει αν τη ζητήσουμε. Το κρίσιμο σημείο είναι: αυτοί είπαν, δεν θέλουμε να περπατήσεις σε αυτή την οδό. Δεν θέλουμε. Ξέρουμε εμείς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε. Και ο Θεός αγωνίζεται και λέει: κατέστησα σκοπούς εσάς να σαλπίζουνε, να σας προειδοποιούνε, να φωνάζουνε και να λένε «Ει, ξύπνα! Είναι καιρός να εγερθείς από τον ύπνο. Η μέρα τελειώνει, η νύχτα πλησιάζει. Δεν μπορεί να κοιμάσαι εσύ ακόμη. Ακούστε τον οίκο της σάλπιγγας». Και αυτοί είπαν: δεν θα ακούσουμε, δεν θέλουμε να ακούσουμε. Εμένουν πεισματωδώς στο δρόμο τους, στην άποψή τους και στη γνώμη τους. Επαναλαμβάνω,
Η σημερινή μέρα είναι για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Υπάρχει, αδελφέ μου, για σένα η αγαθή οδός, όπου θα βρει ανάπαυση ψυχή σου. Υπάρχει. Δεν αποτελείς εσύ εξαίρεση από όλα τα άλλα παιδιά του Θεού και όλους τους άλλους ανθρώπους του Θεού. Δεν είσαι ο μόνος που δεν τα βρίσκεις με τη ζωή, με την οικογένεια, με τη δουλειά, με τον εαυτό σου, με το περιβάλλον σου. Υπάρχει αγαθή οδός και για σένα. Προκαταβολισκός μου έχει προσδιορίσει ο Θεός την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσουμε. Και το έργο του Θεού και η υπόσχεση του Θεού είναι: εγώ θα σε συνετίσω. Θα έρθεις να σε συνετίσω. Εγώ θα σε διδάξω την οδόν την οποία πρέπει να περιπατήσεις. Θα έρθεις, όχι με την καρδιά σου γεμάτη αγωνία, φόβο, ταλαιπωρία, αλλά με την καρδιά σου γεμάτη ελπίδα και πίστη. Είναι όπως έχουμε χάσει το δρόμο μας. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, εμένα πολλές φορές, γιατί δεν έχω καλό προσανατολισμό. Και λέω, τώρα που θα πάω, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, τα έχω χαμένα. Και λέω, κάτσε να βρω έναν άνθρωπο. Ψάχνω, τον βρίσκω, σταματάω. Του λέω, καλέ μου άνθρωπε, για να πάω για το Μαρούσι, από πού θα πάω? Εδώ που έχει στάσει, μου λέει, δεν πας για το Μαρούσι, για τον Πειραιά πας. Ναι, αλλά εγώ θέλω να αλλάξω δρόμο. Μπορείς να μου πεις ποιο δρόμο πρέπει να πάρω για να πάω για την Κηφισιά, για το Μαρούσι? Βέβαια, μου λέει. Θα πρέπει να γυρίσεις πίσω, να στρίψεις από εκεί, να πας από εδώ. Θα βγεις ευθεία Κηφισιά. Αμέσως φεύγει ο φόβος. Στη φυσική μας ζωή φεύγει η αγωνία. Τώρα ξέρω που θα πάω. Μου είπανε. Και τον εμπιστεύτηκα. Μερικές φορές όμως κάνει λάθος. Μου έχει τύχει και αυτό. Μου είπε, θα βγω εδώ ή εγώ κάνω λάθος. Και ξαναχάνομαι. Πάλι χάθηκα. Τώρα τι θα κάνω? Πάλι θα σταματήσω. Αλλά τώρα θα σταματήσω με διαφορετικό τρόπο. Την εμπειρία μου σας λέω. Κύριε, σε παρακαλώ, βρες μου έναν άνθρωπο να μου πει ακριβώς τι να κάνω. Και σταματάω, του λέω, άνθρωπε μου καλέ, πώς πάνε για Κηφισιά? Α, εύκολο, μου λέει, είναι. Πώς, θα προχωρήσεις το δεύτερο στενό αριστερά, ευθεία βγήκες Κηφισιά. Παιδί μου, λέω, τόσο εύκολο ήτανε. Τόσο εύκολο ήτανε. Και είχα ένα φόβο, μια αγωνία που πάω, πώς θα πάω και αν βιάζομαι κιόλας. Γιατί η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν αυτήν. Έτσι λέει η Γραφή. Και βιαζόμαστε. Και λέει τώρα ο Κύριος μας, πρόσεξε, γιατί αν δεν πάρεις την οδόν τη δικαιοσύνης, θα απολεστείς, θα καθείς, τελείωσες. Και δεν είναι ότι θα καθείς εσύ, χαλάλι σου, αλλά θα παρασύρεις και την γυναίκα σου, θα παρασύρεις και το γιο σου, την κόρη σου, την οικογένειά σου και όλοι. Η οικογένεια θα υποστεί τις συνέπειες της κακής σου επιλογής. Και ο πατέρας σου και η μητέρα σου και η γυναίκα σου και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου και όλοι θα υποστούν τις συνέπειες της κακής δικής σου επιλογής. Πόσο σοβαρό, δεν είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί? Δεν είναι τρομακτικό? Ιδίως για τον άντρα που έχει την ευθύνη της οικογένειας. Ιδίως για τη γυναίκα που έχει την ευθύνη των παιδιών. Ιδίως για τον κάθε έναν από εμάς που έχουμε την ευθύνη των αδελφών μας. Και έρχεται τώρα ο Θεός να μας φανερώσει. Ακούσατε λοιπόν, έθνη, και εσείς στην αγωγή, τι θα γίνει σε αυτούς τους ανθρώπους που είπαν «Δεν θα περπατήσουμε
στην οδόν που εσύ μας λες. Δεν θα ακούσουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, τον ήχον της Σάλπικος. Ιδού εγώ, λέει ο Θεός τώρα, ιδού εγώ ο Κύριος, θα φέρω κακό επί των λαών αυτών, το αποτέλεσμα, την καρποφορία των σκέψεών του. Κακές σκέψεις, κακό καρπό, κακό δρόμο, απώλεια. Εγώ θα φέρω κακό επί των λαών τούτων, διότι δεν επρόσεξαν στους λόγους μου και εις τον νόμο μου δεν επρόσεξαν, αλλά πέρυψαν αυτόν. Εγώ θέλω φέρει κακό, γιατί δεν πρόσεξαν στα λόγια μου, στη φωνή του Πνεύματός μου του Αγίου, δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή και ακόμη περισσότερο και χειρότερο, δεν πρόσεξαν στο γεγραμμένο λόγο μου. Τον απέρριψαν. Δεν του έδωσαν σημασία. Ούτε στο λόγο μου έδωσαν σημασία, αλλά ούτε και στην οδηγία μου και στη φωνή του Πνεύματός μου του Αγίου υπάκουσαν. Γι' αυτό είναι άχρηστα όλα όσα προσφέρεται, προσφέρουν μάταια, και οι νηστείες και οι προσευχές και με το νου και με το πνεύμα και οι υπηρεσίες και το έργο του Θεού είναι όλα άχρηστα. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και επειδή ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, του λέει, ούτω λέει ο Κύριος, εγώ θα βάλω πολλά εμπόδια μπροστά στο λαό αυτό. Μήπως και καταλάβει. Θα τον εμποδίζω, θα βάζω πρώτο εμπόδιο, δεύτερο εμπόδιο. Θα θέλει να πάει αλλά δεν μπορεί. Θα θέλει να κάνει αλλά δεν θα γίνεται. Δεν θα του βγαίνει τίποτα. Μήπως και καταλάβει. Αλλά εάν δεν καταλάβει και συνεχίσει παρά τα εμπόδια, τότε και οι πατέρες και η γη θα προσκόψουν σε αυτά. Δηλαδή βλέπεις το εμπόδιο, εσύ προχωράς, θα τσακιστείς, θα σκοντάψεις. Βλέπεις το εμπόδιο, φύγε ρε παιδί μου, σκέψου ξανά, δεν καταλαβαίνεις ότι κάνεις λάθος. Όχι, προχωράμε. Θα πέσεις, θα τσακιστείς. Και ο γείτονας και ο φίλος θα απολεστούνε. Γιατί λέει οι πατέρες και η γη? Γιατί ελπίζει ο ένας τον άλλον. Πατέρας ελπίζει στο γιο που είναι νέος και θα με βοηθήσει. Ο γιος ελπίζει στον πατέρα, ξέρει αυτός, θα με βοηθήσει. Η γυναίκα ελπίζει στον άντρα, ο άντρας ελπίζει στη γυναίκα και μπερδεύονται ο ένας με τον άλλον, ελπίζοντας ο ένας τον άλλον. Αντί να ελπίσουν σε αυτόν όλοι. Και ο γείτονας και ο φίλος, έχω ένα πολύ καλό φίλο, θα με βοηθήσει και όλα θα πάνε καλά. Και αυτός και εσύ θα γκρεμίσεις. Έχω και ένα γείτονα καλό, που ξέρει αυτός. Και ελπίζουμε στο φίλο και στο γείτονα, αντί να ελπίσουμε στον Κύριο των δυνάμεων. Πόσο σοβαρό είναι. Πόσο σοβαρό είναι να πούμε σήμερα όλοι μας, να κάνουμε ένα κλικ στο μυαλό μας, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, στις σκέψεις μας, και να πούμε σήμερα, Κύριε, να μην φύγω από την Εκκλησία εάν δεν μου πεις τι να κάνω. Έχει τρόπους να μας μιλήσει ο Θεός, πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Σήμερα θέλω καθαρά το Λόγο Σου στην ψυχή μου. Θέλω ο Λόγος Σου να είναι για μένα. Θέλω το Πνεύμα Σου το Άγιο να μου μιλήσει. Θέλω να βρω το δρόμο της δικαιοσύνης Σου, το δικό μου. Το δρόμο μου θέλω να βρω.
Εσύ είπες θα με συνετίσεις και θα με διδάξεις την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Εσύ μου υπόσχεσαι θα με συμβουλεύεις. Εσύ μου υπόσχεσαι ότι θα με φροντίζεις εάν περπατάω στο λόγο της, στον δρόμο της δικαιοσύνης σου και θα έχω ανάπαυση στην ψυχή μου. Και πώς θα μου μιλήσει? Με το λόγο του, το γεγραμμένο, που ό,τι κάνω και το ξεπερνάω είναι ανομία, και με τον προφητικό του λόγο του Πνεύματος του Αγίου, που όταν τον εξητάω και με διοικεί, τότε είμαι αληθινά παιδί Θεού, κληρονόμος Θεού και συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Αμήν. Σήμερα